Μιλάμε ανθρώπους με χρονιότητα που δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν, βρε παιδάκι μου. Πώς το λένε, ναι, δεν ναι. υπάρχει. Κάθε χρόνο να πηγαίνεις να παίρνεις τη βεβαίωση, να πηγαίνεις στο δικαστήριο για να εκπροσωπηθείς στην τράπεζα εδώ ή εκεί. Εντάξει, άρα, ας... Κανέλη, για να, την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι και η απατεωνιά πάει σύννεφο. Συνεχώς έχουμε κυκλώματα, παρότι κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνεις, οι οποίοι εξαπατούν ουσιαστικά το σύστημα και παίρνουν επιδόματα αναπηρίας άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ανάπηροι. Λέ, θέλω να πω ότι κάπου είναι τρύπιο το σύστημα γενικότερα. Λοιπόν, είναι ατελείωτα τα θέματα, ναι. τα Όχι. κοινωνικά. Εδώ όμως βάζει ένα θέμα πολιτικό. Και πάμε και στις κεντρικές επιλογές, έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ή σε αυτό που πολλοί άνθρωποι πολλές φορές λένε, δεν υπάρχει αντίδραση και δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει εκείνο και δεν υπάρχει το άλλο. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Μέσα στην κρίση φάνηκαν και τα καλά μας και τα κακά μας, έτσι. Φάνηκε μια αίσθηση αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, αν το δείτε γύρω σας, οι φτωχοί στηρίζουν τους φτωχούς. Αλήθεια είναι αυτό. Το βλέπουμε και στις οικογένειες. Οι φτωχοί στηρίζουν και τους θεόφτωχους. Αυτό λοιπόν που είναι ένα ίδιο ενός λαού και είναι καλό και έχει αγωνιστικό παρελθόν από πίσω του, το έχει πάρει η κυβέρνηση και το έχει εκμεταλλευτεί άθλια. Με ποια έννοια? Βάζει τα βάρη όλα και τα φορολογικά πάνω σε ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Θα το δείτε και με τον έμφυα, θα το δείτε και με τις περικοπές των συντάξεων. Στο άλλο επίπεδο, η κοινωνία από κάτω μεγάλωσε τα τελευταία 10 χρόνια πολύ εύκολα με το σλόγγαν «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Και έχουμε και μια μεγάλη μερίδα η οποία άρχισε να μην ξεχωρίζει το νόμιμο από το ηθικό από το νόμιμο και τα δυο μεζί από την πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, όταν για παράδειγμα αναθέτεις τη βρωμοδουλειά του κράτους, της ΜΚΟ, καταλήγει το κράτος να λειτουργεί ως ΜΚΟ και η ΜΚΟ ως κράτος. Λέτε για τους μετανάστες. Αυτό ήταν μια πολιτική τώρα. Που είναι για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Στο ατομικό επίπεδο, όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπετε τώρα, η αίσθηση ότι το παιδί είναι βάρος. Όταν φας μία συζήτηση δημόσια επί 25 χρόνια, πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί, πόσο κάνει όταν είναι στο δημοτικό, πόσο κάνει όταν είναι στο γυμνάσιο, πόσο κάνει όταν είναι στο λύκειο και κάνει στο παιδί κόστος, έρχεται από κάτω στη βάση της κοινωνίας η αντίληψη ότι το παιδί μπορείς και να το ξεφορτωθείς όπως ξεφορτώνεσαι το βάρος. Και πάμε στα άλλα. Μπορείς και να το πετάξεις. Το παιδί δεν έχει δικαιώματα, τα έχει μόνο στον μπλα-μπλα τα δικαιώματα. Παιδί που πεινάει στο σχολείο είναι στερημένο βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με θυμάμαι πριν από 7-8 χρόνια σε κανάλι, πρωινό, στο Μέγκα, είμαι κατησμένη, ήταν ο Καμπουράκης, αλήθεια σας λέω. Ναι. Όπου διαμαρτύρομαι εντονότατα για πρώτη φορά και φωνάζω, ήταν και ο Φίλης θυμάμαι τότε. Φωνάζω στον αέρα γιατί είχαμε τις πρώτες ενδείξεις για παιδιά που λιποθυμούσαν στο σχολείο από την πείνα. Πέφτανε στα διαλύματα κάτω. Τρώω ένα μπούλινγκ και μία αντίδραση η οποία είναι από τις μνήμες μου. Δηλαδή με τον Καμπουράκη να προσπαθεί. Και την ώρα που ο Καμπουράκης προσπαθεί να κρατήσει την αντίληψη ότι δεν είναι υπερβολές αυτές που λέει η Κανέλη, λέει πάλι υπερβολές που λιποθυμάνε τα παιδιά στα σχολεία, χτυπάνε τηλέφωνο. Ήταν από κάπου κάποιος επίσημος κάτι, μου το πει ο ίδιος, χωρίς να μου πει ποτέ τίποτα. Ναι. Εμείς δημοσιογράφοι μεταξύ μας υπάρχουμε και μερικοί που βαστάμε τη δεοντολογία. Ο οποίος του έλεγε, δίκιο έχει, αλλά δεν είναι της παρούσης. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή δεν μπορείς να τα σκεπάζεις να αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό φτάσαμε σε μια κοινωνία. Να πάμε λίγο και στα τρέχοντα, να πάμε λίγο στα θέματα μας με τα Σκόπια. Αυτά είναι τα Ιωνή τρέχοντα και από πάνω έρχονται τα πολιτικά ως κερασάκια. Πώς το βλέπετε αυτό το κερασάκι τελικά τώρα, την τούρτα την έχουμε ή έχουμε μείνει στο κερασάκι? Η ερώτηση είναι ουσιαστικά αν η αίσθησή σας, η εκτίμησή σας είναι ότι είναι μία στενοπός πριν την τελική λύση ή αν είναι μια πραγματική εμπλοκή. Αυτό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι τα τελευταία 24 ώρα και το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει ενώ το περιμένουμε από τον Ζόραν Ζαεύ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και να χτυπήσει το τηλέφωνο, τι θα λεχθεί σε αυτό. Αν θες την εκτίμησή μου, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίζει όλους. Βαλκανοποιήθηκε περιέργως, ευνηδίως, έντονα, κατά την άποψή μου, ούτε περιέργως ούτε ευνηδίως, η εσωτερική πολιτική ζωή με βάση ένα από αυτά που λέμε εθνικά θέματα ή αν θέλετε εξωτερικά θέματα ή θα προτιμούσα τη λέξη ζητούμενα. Γιατί είναι ζητούμενα, ούτε καν ζητήματα δεν είναι. Είναι εξωτερικά, θέματα εξωτερικής πολιτικής ζητούμενα, τα οποία είναι εθνικά διότι αφορούν τους πάντες και τα πάντα. Τι εννοείται βαλκανοποιήθηκε? Βαλκανοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή κρεμόμαστε από τη βούληση του ΝΑΤΟ να εντάξει στους κόλπους του και τα 6 κράτη των Δυτικών Βαλκανίων συνολικά. Πού θα πας,
στο κράτος που είναι όμορο, που έχει εκκρεμότητα, όπως εμείς με τα Σκόπια, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα γίνεται για συμφέροντα αλλωνών. Δεν γίνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα χθες σε μία δήλωση που έπαιξε και στα περισσότερα δελτία ειδήσεων, που ουσιαστικά έβαζε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα καταλήξει σε ένταξη πιθανώς της φύρων στο ΝΑΤΟ. Θα καταλήξει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αν υποθέσουμε ότι δεν κατέληγε εκεί, δηλαδή ότι δεν κατέληγε στο ΝΑΤΟ, πρόβλημα με την ονομασία έχετε? Εμείς. Με τον όρο Μακεδονία, ναι, εσείς. Υπό τις προϋποθέσεις που έχουμε βάλει, βέβαια. Άρα ούτε Μακεδονία, ούτε Σεβέρνα, ούτε Γκόρνα, δεν μπορεί. Ακούστε, δεν είναι χωρίς τον αλυτρωτισμό. Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο θα το τραβήξω στα άκρα για να ξυνονοηθούμε. Γιατί κάθε φορά που το εξηγώ, αρχίζουν και το στρογγυλεύουν. Ακούστε με, εάν υπάρξει κράτος που έχει σύνθετο όρο Μακεδονία, ποιος σας λέει ότι σε 10 χρόνια. Όχι. Αλλά. Σε 10 χρόνια θα έχετε κράτος ενταγμένο στο ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορείτε να προσφύγετε στο ΝΑΤΟ να βάλετε βέτο για να ζητάτε βοήθεια. Με τους δικούς τους όρους θα σας κάνω τη συζήτηση. Το οποίο θα λέει, εγώ είμαι κράτος και χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία. Εσείς γιατί βαστάτε τον όρο Μακεδονία σε μια επαρχία? Αν φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέτε τώρα. Ποιος σας το αποκλεί κανένας? Εσείς περιμένατε ότι αυτοί. Περιμένατε εσείς ότι θα φτιάξουν τα γάλματα, θα καβαλάνε το Μεγαλέξανδρο και θα λένε ότι ο Μεγαλέξανδρος μίλαγε και έλεγε τη λέξη γκόρνα όταν μίλαγε με τον Αριστοτέλη? Πάντως, κυρία Κανέλη, δεύτερον, εθνική γλώσσα μακεδονική δεν υπάρχει. Εθνικότητα μπορούμε δεν υπάρχει. Μπορούμε να το στερήσουμε τον αυτοπροσδιορισμό, κυρία Κανέλη, γιατί μαζί με τον αυτοπροσδιορισμό πάει μετά και η γλώσσα. Ο αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τη γλώσσα, διότι λειτουργεί ως εσωτερικό παράλογο. Θα μπορούν να λέγονται μακεδόνες. Η κυβέρνηση, παιδιά, δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό λέει ότι δεν υπάρχει στο τελικό κείμενο. Η γλώσσα κατεσχάτη. Υποχώρηση μπορεί να λέγεται σλαβομακεδονική. Πρόκειται περί ιδιώματος σλαβικού. Δεν είναι, θα κάνω εγώ τον Παπινιώτη. Τώρα τα έχουν πει οι γλωσσολόγοι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν γίνεται να μην γίνει έτσι, διότι στη μεταφορά της γλώσσας από το κυριλικό αλφάβητο στο δυτικό, αυτό που λέγεται και γραμματοποίηση και των μεταφορών, αυτά θα ληφθούν υπόψη. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιος πληθυσμός που δεν μιλάει τη γλώσσα που λένε ότι μιλάνε οι Σκοπιανοί, που είναι οι Αλβανοί. Υπάρχουν και άλλες μειονότητες εκεί. Υπάρχουν και βλέψεις από πολλούς. Όλα αυτά είναι πέριξ μιας τεράστιας βάσης που λέγεται Bond Steel. Κυρία Κανέλη, να ρωτήσω κάτι. Ασχολείστε, συγγνώμη, να κλείσουμε μια πληροφορία. Ναι. Ασχολούμαστε με όλα αυτά. Δεν ασχοληθήκαμε, για παράδειγμα, καταργήθηκε η περιαγωγή, ακούστε την πληροφορία, η περιαγωγή μεταξύ Αλβανίας και Κοσόβου. Ακούγεται ασήμαντο. Αν δεν είναι. Αρχίσανε οι προξενικές ανταλλαγές και όπου να είναι καταργείται και η συνοριογραμμή και η έλεγχη. Άρα, Αλβανία και Κόσοβο ένα πράγμα. Όποιος δηλαδή, πάει στην περιοχή ξέρει τι σημαίνει Τέτοβο, τι σημαίνει Κρούσεβο, τι σημαίνει Πρέσεβο. Δηλαδή, αυτά τα οποία εμείς τα ακούμε ως περιοχές, ως εδώ, ως εκεί, τα συζητάμε αυρόχης ποσί. Τα περνάμε πάρα πολύ εύκολα. Κοντράρεται, ξέρω εγώ, ο κύριος Σκοτζιάς με τον κύριο Φούφουτο και ο κύριος Φούφουτος με τον άλλον κύριο Φούφουτο. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά προβλήματα, περίπλοκα, που έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Άρα, η χώρα. Τι έχει να ωφεληθεί, ρε παιδάκι? Θέλω, λοιπόν, σου βαράει κάποιος ένα συναγερμό. Να δούμε τι έχει να ωφεληθεί η χώρα. Αυτό λοιπόν που λέγεται από την άλλη πλευρά, ότι εμείς θέλουμε να φρενάρουμε την διείσδυση της Τουρκίας ουσιαστικά στα Βαλκάνια. Και γι' αυτό δεχόμαστε να παιχτεί αυτό το παιχνίδι με τη Δύση. Πάρε την απάντηση. Ο κύριος Ούγγρος. Ακροδεξιός, χρυσαυγίτης, θα σου έλεγα. Ο Ούγγρος, πρωθυπουργός. Ναι. Ποιον στήριξε? Τους Σκοπιανούς που ήταν στο πεζοδρόμιο το Σαββατοκύριακο και ουρλιάζανε το όνομά μας είναι Μακεδονία και το πειράξει καθόλου. Το να προλάβουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεξε, ο Ούγγρος που το κάνει αυτό είναι μέσα στις χώρες Βίζεγκραντ και Πέριξ που θέλουν κλειστά σύνορα και που τρίβουν τα χέρια τους και ουρλιάζουν, που ξαφνικά η ακροδεξιά κυβερνάει την Ιταλία. Γιατί η ακροδεξιά κυβερνάει την Ιταλία. Η ακροδεξιά έχει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν τα Σκόπια για να μπουν μέσα στον άξονα της Δυτικής Συμμαχίας, αυτό δεν θα είναι κάτι ευνοϊκό για μας? Ποιον? Για μας. Για τη διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Διότι ξέρουμε ότι το μουσουλμανικό τόξο τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν. Συγγνώμη που θα σου το πω και δεν θα το πάρεις προσωπικά. Ακούγεται πολύ αφελές αυτό να το πλασάρουν στον κόσμο από την ώρα που η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά ο Ερντογάν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να δημιουργήσει μια μονάδα εκεί, μια βάση στρατιωτική και αεροδρόμιο στρατιωτικό. Όχι απλώς δεν θα διεισδύσει,
αλλά θα τις το προσφέρουμε και στο χέρι της Τουρκίας. Στο χέρι θα τις το προσφέρετε. Η Τουρκία ήταν μέσα κάθε φορά που μου το λένε αυτό. Μιλάω για τη δίκαιη και η βιώσιμη λύση του Κυπριακού 40 χρόνια μετά. Χώρα του ΝΑΤΟ δεν είναι η Τουρκία που έκανε την εισβολή. Χώρα του ΝΑΤΟ. Για ποια διείσδυση της Τουρκίας μιλάνε? Πού? Άρα ότι αυτό μπορεί ασκήσεις να παράσχει καμία επιπλέον ασφάλεια στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φυσικά δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακούσατε αυτό που έγινε με το επίδομα. Πάρτε το να δείτε, ακριβώς το ίδιο είναι. Είναι σαν να ζητάτε τη συνένεση του βιαστή για να πάρετε το επίδομα. Αυτό μου λέτε τώρα. Θέλουμε τη συνένεση του ΝΑΤΟ που διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία. Την έκανε κομματάκια, γιατί και αυτή μια επαρχία ήταν. Μια επαρχία ήταν. Βλέπω άλλους επίσης. Άρα, δεν συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι πιθανότατα η λύση στο Σκοπιανό θα βοηθήσει να μην διαλυθεί το κράτος στο Σκοπίο, να πάρει ένα κομμάτι η Αλβανία, ένα κομμάτι η Βουλγαρία και να δημιουργηθεί χάος πάνω στα σύνορα τα δικά μας? Πιστέψτε με, θα τσιμεντωθεί σε τέτοιο βαθμό η άθλια ευρωπαϊκή γραμμή. Τώρα θα έρθει και η Αυστρία επικεφαλής, σωστά. Και ξέρετε τι πολιτική έχει για τους μετανάστες. Που θα με θυμηθείτε μόνο να ισχυροποιηθούν και να κλείσουν τα σύνορά τους στα Σκόπια. Σας θυμίζω ότι μιλάτε για μια χώρα και ένα ΝΑΤΟ, στο οποίο έχουμε δώσει δύο αεροπλάνα μας μαχητικά, σε συνεχή επιφυλακή, για να φυλάμε τον εναέριο χώρο του Μαυροβουνίου. Αυτή τη στιγμή που μου μιλάτε. F-16. Αυτή τη στιγμή που μου μιλάτε τώρα για τη σωτηρία των Βαλκανίων, τρέχει κοινή άσκηση για πρώτη φορά που γίνεται στη Σαλαμίνα. Εδώ, δύο βήματα από εδώ, με Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τον αυτοπροσδιορισμό των Σκοπίων, θα μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε ως αυτοπροσδιορισμό της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου? Τα κατά διάνοια. Γιατί θα έχετε και εξελίξεις εκεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο για το δικό μας εσωτερικό. Ή θα καταλήξουμε από Τουρκία ότι το Καστελόριζο ανήκει στο Αιγαίο? Διότι εδώ φοβάμαι ότι υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Θεωρείτε ότι μπορεί πάνω στο θέμα των διαπραγματεύσεων αυτών να στηθεί μια ελληνική καινούργια αλέγκα? Ειλικρινά το βρίσκω σχεδόν ακατόρθωτο. Γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει πληθώρα εμπειρίας από την περιοχή. Πολλοί άνοιξαν το στόμα τους για το Ίλιντεν χωρίς να ξέρουν τίποτα για το Ίλιντεν, έτσι. Γιατί το Ίλιντεν έχει πολλές εκφάνσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα, σας λέω ότι από την ώρα που έλεγα βαλκανοποίηση, και η Λώρα θα με καταλάβει, η βαλκανοποίηση ποια είναι? Βάζουμε τώρα το Σκοπιανό πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση ότι θα διασπάσει, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θα διασπάσει, άμα έρθει η έγκριση στη Βουλή, η έγκριση, προσέξτε πώς θα έρθει να διαπραγματευτώ. Όπως έγινε το 2015. Να διαπραγματευτώ, θα έρθει για να πάρουν δύο ψηφαλάκια από εδώ και δύο ψηφαλάκια από εκεί. Στην πραγματικότητα όμως, το μυαλό είναι στην επόμενη μέρα των εκλογών. Όταν ένα τόσο μεγάλο ζήτημα το κατεβάζεις στο ποιος θα πάει με ποιον και ποιους θα προσπάσω από πού, για να πάω την επόμενη μέρα των εκλογών να κυβερνήσω. Αυτό, αν δεν είναι βαλκανοποίηση. Άρα, εσείς λέτε ότι έρχονται και εκλογές πιο νωρίς, γι' αυτό το φέρνουν τώρα, έτσι. Όποτε και να έρθουν οι εκλογές, μπορεί και να χρησιμοποιηθεί ή να μην χρησιμοποιηθεί γι' αυτό το λόγο. Όμως, κάνει κακό και εσωτερικά και χιλιάδιο. Έτσι φύγανε. Μεγάλα ζητήματα σαν και αυτό που σας είπαμε το Κόσοβο. Ξαφνικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μείνει τεχνοκρατικά. Ναι. Ωραία, και αν αύριο το πρωί μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βοηθήσει τα Σκόπια. Αρχίστε να σκέφτεστε. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η χώρα έχει γίνει μία απέραντη νατοϊκή βάση. Δεν ξέρω πια που δεν έχουμε. Αεροπλάνα, με βορειτά πυρηνικά. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε και τα εθνικά μας συμφέροντα με αυτή τη λογική, με την Τουρκία, με τον Ερντογάν να είναι στα κάγκελα, Λιάννα, χωρίς να έχουμε και κάποιον δυνατό σύμμαχο. Παίζουμε παιχνίδια τα οποία είναι βαθιά προκλητικά. Συγχωρήστε με που θα σας το πω. Δύο μέτρα και δύο σταθμά πάλι πολιτικά υπάρχουν, ακόμα και στο ζήτημα του ασύλου. Υπάρχει διανοούμενος δημοσιογράφος διωγμένος από την Τουρκία που ξαφνικά εδώ στην Ελλάδα αποφασίζουμε να τον γυρίσουμε πίσω στην Τουρκία. Πράγμα που δεν κάναμε για αυτούς που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι πραξικοπηματίες. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτός τι είναι? Αριστερός διανοούμενος κομμουνιστής, δεν μας αρέσει, τον γυρνάμε πίσω στην Τουρκία για να πανηγυρίζει ο Ερντογάν, αλλά τους στρατιώτες που δεν θέλει τους κρατάμε? Το ίδιο πράγμα δεν έγινε και με την. Αυτό πολύ μεγάλο θέμα, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Και δεύτερον, ας είμαστε επιφυλακτικοί, διότι το να αναμειγνύεται κάποιος στα εσωτερικά των άλλων δεν μπορεί να διατείνεται ότι είναι και ανεξάρτητος όταν είναι μαζί στο ΝΑΤΟ, σε κοινές ασκήσεις, σε κοινά φυλάγματα, σε κοινές αποστολές στο εξωτερικό, σε κοινά λεφτά. Όταν έχεις τους Αμερικανούς να πηγαίνουν στα στρατόπεδα μαζί με τον Καμένο και να σου λένε μπράβο, μπράβο που πληρώνετε πολλά λεφτά, και έχεις από κάτω την κυρία που δεν μπορεί να πάρει τη δυστυχή ένα επίδομα
και θα μείνει χωρίς ηλεκτρικό με τα δύο παιδιά, αρχίζεις και συνειδητοποιείς. Όχι, με τα δύο, με τα τρία, με τα τέσσερα. Ναι. Αρχίζεις και συνειδητοποιείς λοιπόν, αν δεν ιεραρχηθεί στο πολιτικό σύστημα από τον ίδιο το λαό, προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει τη ζωή του για να πάει τις τύχες στα χέρια του, εμείς σας προτείνουμε. Τα είπαμε, τα δηλώσαμε, τα αναλύσαμε, προειδοποιήσαμε. Καλημέρα. Το να μας λέτε σκέτο, έχετε δίκιο, είναι σχεδόν ανόητο. Το καλά. Να μην μας ακολουθείτε στους αγώνες χωρίς να είστε κατά ανάγκη υποχρεωτικά κομμουνιστές και να συμφωνείτε σε όλα. Την ώρα που γίνονται οι αγώνες, είναι η περίπου αυτοκτονική διαδικασία. Οπότε ας φύγουμε από τη μικροπολιτική και ας πάμε στο να παράγουμε πολιτική από την αρχή και στη βάση. Προσωπικά παιχνίδια με εθνικά θέματα, με όπλα, με άμυνες, με σύνορα, με ΝΑΤΟ, με διεθνείς συμμαχίες, δεν μπορούν να παίζονται φτελιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε και για την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.